Δεν μου λέει, όλο μου ξεγλιστράει σε το χέρι. Ωραία. Ο κύριος Λάτσιος είναι πιο αποκαλυπτικός. Να πάρουμε τον κύριο Λάτσιο. Κύριε ναι, Μουρατίδη. Το Λάτσιο να το ρωτήσουμε αν θα γίνει και το καινούργιο X-Factor. Να δούμε τι θα κάνουμε. Α, υπάρχει θέμα να ξαναδούμε το X-Factor. Αν θα έχουμε δουλειά του χρόνου. Μακάρι, μακάρι. Εσύ τι ξέρεις γι' αυτό. Τίποτα. Δεν σας έχει γίνει καμία κρούση, συζήτηση, οτιδήποτε. Κάτι εξαπαλώνων ήχων ότι το εξετάζουνε. Προτιμήθηκε το ταλέντο φέτος. Τι? Προτιμήθηκε το ταλέντο φέτος από το X-Factor. Είδες φέτος τι γίνανε. Λόγω οικονομικής κρίσης μας βγάλανε στα ετόρπια και στη φτηνιά. Ούτε το dancing έγινε, το κανονικό. Βέβαια. Ούτε το X-Factor. Λείπει πάντως ένα X-Factor από την τηλεόραση. Εγώ πιστεύω ότι του έκανε καλό που ξεκουράστηκε ένα χρόνο. Λέτε. Εσείς πώς αλλά το να μην πάει σε δεύτερο χρόνο ξεκούρασης όμως. Κοίτα, να σου πω, αν δεν βγεις το πρώτο μισό τη σεζόν, καλό είναι να βγεις το δεύτερο, όχι τίποτα άλλο, για να έχουμε δουλειά. Μου έχετε γίνει όλοι πολύ καλοί όμως. Και εσείς και ο Θεοφάνους και όλοι, δηλαδή. Η κριτική επιτροπή του X-Factor. Δηλαδή, εμένα όταν με πήρανε για το ταλέντο, τους είπα: παιδιά, θα γίνει του χρόνου X-Factor. Γιατί αν θα γίνει, προτιμώ να μην μπερδεύουμε τις επιτροπές, να είμαι εκεί. Και μετά με πήρανε και μου είπαν: έχεις δίκιο. Εσείς, κύριε Μουρατίδη, ήσασταν το τέταρτο μέλος της κριτικής επιτροπής του Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Που τελικά δεν πήγατε. Όχι, όχι. Ήμουνα το τρίτο. Ήσασταν το τρίτο δηλαδή στη θέση του κύριου Χριστόπουλου. Του Χριστόπουλου. Και τι έγινε τελικά και δεν πήγες εσύ. Είπα ότι. Σας είπα. X-Factor. Για να πάει στο X-Factor. Τους είπα, παιδιά, αν θα γίνει το X-Factor του χρόνου, ας το αφήσουμε. Σωστό. Μην ανακατεύουμε τις επιτροπές. Κύριε Μουρατίδη, γιατί. Και μου είπαν. Σωστό. Γιατί βλέπω ότι ξέρετε όλο το παρασκήνιο και έχετε συζητήσει για το X-Factor. Θα είναι η ίδια ομάδα. Η κυρία Γκαγκάκη πιστεύω ότι θα είναι λόγω αντένα. Και εσείς, θα είναι και ο κύριος Θεοφάνους. Νομίζω θα είναι όλη η ομάδα εκτός από τον Γιώργο τον Λεβέντη, ο οποίος είναι στο Λονδίνο. Νομίζω. Αλλά για να δούμε τι θα γίνει, παιδιά, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πανάκριβα. Και αν δεν βρεθούν χορηγοί, δεν θα γίνουν ποτέ. Πάντως και ο Σάκης, κάποια στιγμή όταν τον συναντήσαμε εδώ μέσα από την πρωινή, μέσα στη μεσημεριανή μελέτη, είχε πει ότι θα ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει το X-Factor, ότι του λείπει και ότι πέρναγε πάρα πολύ όμορφα όταν το έκανε. Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, γιατί και τα live δηλαδή. Αλλά εντάξει, εμείς περνάγαμε και πολύ ωραία και στις οντισιόν. Αφού όταν τελειώνανε οι οντισιόν με την Κατερίνα, μας έβγαινε κατάθλιψη και λέγαμε γιατί θέλουμε κι άλλο. Λοιπόν. Αλλά και στα live ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Ήταν, περνάγαμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, φέτος πιστεύω ότι θα περάσουμε πολύ καλά όταν θα βγει και η νέα κινηματογραφική ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη με τίτλο Αν, που ουσιαστικά